Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Μια όμορφη ηλιόλουστη μέρα και σήμερα εδώ στα Δωδεκάνησα, εδώ στην περιοχή μας, που όλοι χαιρόμαστε και που έλεγα πριν από λίγο ότι είναι καλύτερο να βρίσκεται κανείς στην κεντρική πλατεία, να απολαμβάνει ένα χυμό ή ένα καφεδάκι και φυσικά τον ήλιο. Έτσι, αλλά καταλαβαίνετε, καθημερινή, με τα τρεξίματα του καθενός, με τη δουλειά του, με υποθέσεις που θέλει να διεκπαιρεώσει, λίγο δύσκολο. Όμως, εμείς θέλω να σας πω ότι έστω και για μισή περίπου ωρίτσα βρεθήκαμε εκεί κάτω. Και αυτό γιατί? Γιατί είχαμε κάλεσμα από τον πρόεδρο της Ένωσης Καζόνης και Κάλυμνος 2000, κύριο Γιώργο Ρούσο, να συναντηθούμε στο ΜΑΤ, εκεί όπου βεβαίως δεν ήταν τυχαία και η παρουσίαση, διότι είναι από τους σπόνσορες, από τους χορηγούς. Και όχι μόνο αυτό, φυσικά να μας μιλήσει και να μας παρουσιάσει την αφίσα και να εξηγήσει τις διαδικασίες που δρομολογούνται προετοιμασίας για τον αγώνα δρόμου που θα γίνει 16 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο, στην μνήμη του Γιάννη Παπανικόλα, του συμπατριώτη γιατρού μας που έφυγε πριν από 3 μήνες περίπου και κάτι παραπάνω από κοντά μας. Οπότε καταλαβαίνετε, ήταν πολύ σημαντικό, ωραία, το όλα όσα ακούσαμε, όλα όσα παρακολουθήσαμε. Εκεί βεβαίως ήταν και από τους προπονητές των αθλητών ο Νικόλας Κορφιάς, εκεί και η μικρή Μαλένα, η οποία μαζί με τη Μαρία Μαγκούλια, όπως καταλαβαίνετε, βοήθησαν στο να στήσουν έτσι μικρά κείμενα, πώς θα γίνει η αφίσα, βοήθησαν ενεργά και ουσιαστικά. Και κάτι το οποίο ανέφερε ο κύριος Ρούσος και βεβαίως της ευχαρίστησε. Θέλω επίσης να σας πω πως λογικά θα είχαμε τώρα στο πρώτο μέρος μαζί μας τον Δήμαρχο των Λειψών, τον κύριο Φώτη Μάγκο, μια που χθες τον αναζητήσαμε, βρισκόταν στην περιοχή αφαλατώσεων και βεβαίως μετά ο ίδιος επικοινώνησε μαζί μας και είπαμε ναι, κάπως έτσι θα γίνει. Τώρα, αν είναι κάπου αλλού και μπορούν οι φίλοι να επικοινωνήσουν μαζί από το γραφείο του, καλώς. Εμείς βέβαια αυτό που έπρεπε, ωραία. Οπότε καταλαβαίνω ότι μάλλον κάτι απρόοπτο συνέβη και γι' αυτόν τον λόγο βρίσκεται εκεί. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, εμείς βεβαίως θα συνεχίσουμε απρόσκοπτα την εκπομπή. Φυσικά όμως θέλαμε και θα το κάνουμε φυσικά έστω και στην αυριανή εκπομπή, να μιλήσουμε μαζί του για την παρουσία, την δυναμική των Λειψών στην έκθεση του Μιλάνου, να μιλήσουμε για την συμμετοχή τους και την μεγάλη προβολή που έκαναν σε πολύ γνωστά διάσημα site για οικογενειακές διακοπές τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Ιρλανδία, και να τον ρωτούσαμε βέβαια τόσο για θέματα της καθημερινότητας και των έργων εκεί, αλλά και αν μετά από 20-25 μέρες, αν στον απόϊχο του θεματικού συνεδρίου που υπήρξε τη ΣΚΕΔΕ εκεί στη Θεσσαλονίκη, αν είχαν κάποιες εξελίξεις, κάποια χρήσιμα συμπεράσματα και κάποια πράγματα τα οποία μπήκαν έτσι σε μια διαδικασία προς επίλυση. Όλα αυτά, συν αγαπητοί μου φίλοι, παράδοση, παράδοση η οποία καλά κρατεί όσον αφορά τον χορό, τις φιγούρες, όλα όσα πρέπει σιγά σιγά με τα τραγούδια και τις συνήθειες να μεταλαμπαδεύσει η γενιά στην επόμενη, στα μικρά παιδιά. Και για άλλη μια φορά χαίρομαι γιατί είχα τη δυνατότητα να παρακολουθήσω και να καταγράψω μια τέτοια ξεχωριστή στιγμή στο χώρο του γυμναστηρίου Fitness Center Τρουμουλιάρη, εκεί όπου πάρα πολλά παιδιά, έτσι, μικρότερα και μεγαλύτερα, βρέθηκαν εκεί για εντατικές πρόβες, για εντατικούς ρυθμούς, υπό τους ήχους όμως ποντιακής λύρας, όπου ήταν ο κύριος Κώστας Γεωργιάδης. Δεν έχει σημασία αν βρίσκεται εδώ στους κόλπους του στρατού, σημασία έχει ότι είναι γνώστης εδώ και 20 χρόνια του ρυθμού και του σχετικού οργάνου, της ποντιακής λύρας. Μας έδειξε πάρα πολλά, γιατί υπάρχει εξήγηση για το πώς είναι. Δεν είναι η λύρα η κριτική, έτσι, δεν είναι η λύρα η δική μας, είναι σε διαφορετικό στυλ και σχήμα, όπως τα δείτε. Κάθε τι λοιπόν εκεί πάνω, οι χορδές πώς είναι τοποθετημένο, έχει τη σημασία του. Και αυτό ακριβώς έπρεξε και ο ίδιος, αυτό ακριβώς λοιπόν μας είπε, μας ανέφερε και τον ευχαριστούμε, όπως και στο τέλος φιγούρας, έτσι, χορού, που εκείνοι στα μέρη τους λένε το πυρ,
ο προστελάτης δηλαδή μπροστά, και η ομάδα ξέρει ότι με την φιγούρα και την τελευταία που θα κάνει είναι το τέλος πια, το κλείσιμο του χορού. Όμορφες καταστάσεις, χαιρόμαστε κι εμείς να μαθαίνουμε τέτοια ωραία πράγματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία κάθε τόπου, γιατί κάποια μπορεί να μην συνηθίζονται εδώ στο Αιγαίο ή στα Δωδεκάνησα, όμως είναι κάτι το οποίο κρατάει από την ιστορία άλλων τόπων, άλλων περιοχών της Ελλάδας μας, της Μακεδονίας στη συγκεκριμένη περίπτωση, και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι. Οπότε, αγαπητοί μου φίλοι, όλα αυτά στην εκπομπή μας σήμερα. Θέλω βέβαια να σας πω ότι λόγω του χρόνου, ότι η συνέντευξη με το Νένωση Καζόνη και Κάλινος 2000 για το θέμα του αγώνα δρόμου Γιάννη Παπανικόλα, που ευελπιστούν φυσικά να καθιερωθεί κάθε χρόνο, επειδή ξεκίνησε γύρω στις 11 και, καταλαβαίνετε ότι δεν ήταν δυνατό να το παρακολουθήσουμε μέχρι τέλους, γιατί έπρεπε γρήγορα να έρθουμε εδώ, να αναλάβουν οι συνεργάτες και να κάνουν τη σχετική διαδικασία, το μοντάζ, και να είμαστε έτοιμοι να το δείξουμε σε λίγα λεπτά. Οπότε καταλαβαίνετε, αφήσαμε τις συνεργάτηδες, την Ειρήνη Χαλκίτη και την Νίκη Ρεΐση, να παρακολουθήσουν τα υπόλοιπα, όπως λοιπόν με ενημέρωσαν, μετά τον πρόλογο, τους χορηγούς, τα όσα ανέφερε, θύμισε, μας συγκίνησε ο κύριος Δρούσος και τα κορίτσια που ήταν δίπλα του, όπως είπαμε, και μας είπαν όλη την ιστορία που έχει προηγηθεί. Αφού μας έδειξε και την αφίσα, εκεί εμείς αναγκαστικά έπρεπε να βάλουμε μια τελεία. Όμως στην εκπομπή «Τρεις στο Αιγαίο» με την Ειρήνη Χαλκίτη και μπορείτε να παρακολουθήσετε τι ακριβώς υπόθηκε, αλλά και το παρακάτω. Εμείς λοιπόν εδώ σήμερα θα δούμε το πρώτο μέρος από όλα αυτά τα οποία καταγράψαμε, γιατί στην πορεία βέβαια μίλησε και ο προπονητής ο Νικόλας Κορφιάς. Λοιπόν, αυτά εκ πρώτης όψεως, αγαπητοί μου φίλοι. Εγώ βεβαίως να πω πως έχουμε και ευχαριστίες από την Δημοτική Τοπική Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας και τον αγαπητό πρόεδρο Μανώλη Μουσελή και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί θέλουν να ευχαριστήσουν και τη Διεύθυνση του Ξενοδοχείου Ευανίκ και όλο το προσωπικό για τη φιλοξενία και την άψογη εξυπηρέτηση των προσκεκλημένων, για όλη την οργάνωση, την κοπή της πίτας, όλων των ανθρώπων που βοήθησαν, αλλά και φυσικά του προσκεκλημένου του επισήμου τους, δηλαδή του τέους υπουργού και το μεάρχη κ. Μάκη Βορύδη και όλων των συνεργατών τους. Αυτά και θα έλεγα, αγαπητοί μου φίλοι, στο σημείο αυτό, αφού κάναμε έναν μικρό πρόλογο, μπορεί να μην είμαστε σε θέση τώρα να ταξιδέψουμε μέχρι τους Λειψούς, θα το κάνουμε στην αυριανή εκπομπή, όμως θα πάμε να περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε αμέσως μετά για να ξεκινήσουμε την πρώτη μας αναλυτική εικόνα και ρεπορτάζ μέσα από το Fitness Center Τρουμουλιάρη, που όπως σας είπαμε θα δείτε εντατικούς ρυθμούς, πρόβες, συντονισμό υπό τους ήχους ποντιακής λύρας και ευχαριστίες και από μας εδώ στον κύριο Κώστα Γεωργιάδη για όλη την εξήγηση, ερμηνεία που μας έδωσε για το τι σημαίνει κάθε σημείο στην λύρα. Γιατί στο τέλος φυσικά της φιγούρας λέμε πυρ και πολλά άλλα έτσι χρήσιμα για όλους εμάς. Βέβαια σας υπενθυμίζω, μια που μπαίνει η άνοιξη σιγά σιγά, ότι λειτουργούν πολλά γυναικεία τμήματα, πρωινά τμήματα, που μπορείτε και εσείς να συμμετάσχετε, έτσι ώστε να έχετε την ευεξία και την ομορφιά, την πνευματική και την σωματική μετά από κάθε άσκηση. Πάμε στο πρώτο μας λοιπόν διαφημιστικό διάλειμμα τώρα. Δεν θα παρουσιαστούμε μετά, γιατί καταλαβαίνετε είναι μεγάλο το ρεπορτάζ και θα σας αφήσουμε να το χαρείτε όλο. Θα τα πούμε εμείς μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα.